Στην Ελλάδα πράγματι, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 60 κάναμε αρκετές μαρίνες, μετά περάσαμε μια περίοδο στασιμότητος. Παρόλα αυτά τα τελευταία 10 χρόνια υπάρχει ένα αρκετά εκτεταμένο πρόγραμμα μαρινών και πέρα από τις 19 μαρίνες που αναφέρατε, είναι άλλες 22 μαρίνες υπό κατασκευή και αρκετές άλλες έχουν αδειοτηθεί. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε μια βελτίωση των υποδομών μας. Έχουν καθυστερήσει, έπρεπε να είχαν γίνει γρηγορότερα, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Είμαι αισιόδοξος ότι αργά και σταθερά θα φτάσουμε στο στόχο μας. Η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως και σε ιδεολογικές αγκυλώσεις και σε αντιστάσεις της ίδιας της κοινωνίας. Πιστεύω ότι ορισμένα πράγματα που έχουν σχέση να κάνουν με την ποιότητα, που έχουν σχέση να κάνουν με την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και στο περιβάλλον, θέλουν αρκετό χρόνο για να αφομοιωθούν. Υπάρχουν κοινωνίες οι οποίες προχωράνε πιο γρήγορα. Η ελληνική κοινωνία ήταν πάντα μια κοινωνία η οποία αντιμετώπιζε με ιδιαίτερο προβληματισμό όλα αυτά τα πράγματα. Σε κάθε τοπική κοινωνία σήμερα διεξάγεται αυτός ο διάλογος. Πιστεύω ότι γίνεται όλο και πιο φανερό ότι η Ελλάδα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο θαλάσσιο τουρισμό, ότι η ελληνική πολυνησία είναι μοναδική και ότι επενδύοντας στις υποδομές, βελτιώνοντας συνέχεια το θεσμικό μας πλαίσιο, θα μπορέσουμε να κάνουμε το Αιγαίο ένα παγκόσμιο προορισμό του θαλάσσιου τουρισμού, του yachting. Το leasing κατά ψυχής δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι υπάρχει ειδική νομοθεσία για το επαγγελματικό σκάφος, το οποίο δίνει μια σημαντική διέξοδο σε διάφορα πακέτα χρηματοδότησης, και ότι κάποια στιγμή εμφανιζόταν σαν αρκετά σημαντικό, αλλά δεν νομίζω ότι πλέον με τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία ότι παίζει το ρόλο που έπαιζε, παραδείγματος χάρη, η συζήτηση αυτή πριν 10 χρόνια. Ο τουρισμός όλο και περισσότερο έχει διάφορες εξειδικεύσεις. Είναι ο καταδυτικός, είναι το ψάρεμα, είναι ο περιηγητικός. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα σήμερα τα καταλαβαίνουμε και τα κατανοούμε καλύτερα. Θα έβαζα ακόμα και το θρησκευτικό, θα έβαζα τον περιπατητικό, θα έβαζα τις γεύσεις που επίσης και την κουζίνα που παίζουν όλο μεγαλύτερο ρόλο. Νομίζω ότι κάθε χώρα προσπαθεί να δώσει έμφαση σε αυτές τις εξειδικευμένες μορφές τουρισμού που όλες μαζί δημιουργούν το τελικό προϊόν και την τελική, τοποθετούν και τη χώρα μέσα στο όλο ανταγωνιστικό τουριστικό πλέγμα των χωρών.